Καλησπέρα σας. Να είμαστε λοιπόν και αυτό το Σάββατο μαζί σας. Η παρέα του Σαββάτου είναι έτοιμη για μία ακόμα εκπομπή που θα μας ταξιδέψει αυτή τη φορά σε πάρα πολλούς παλιούς χρόνους. Γιατί η φωνή που ακούγεται στην εκπομπή μας σήμερα πραγματικά έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Έρχεται από την αρχαιότητα. Έχουν γίνει μελέτες και έρευνες και έχει αποκαλυφθεί, και αυτή τη μεγάλη αλήθεια σας την αποκαλύψουμε σήμερα, ότι οι ιεροί χώροι στην Ελλάδα, οι περισσότεροι από αυτούς, έχουν μια καταπληκτική σχέση μεταξύ τους. Άλλοι σχηματίζουν ένα ισοσκελές τρίγωνο, άλλοι έχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, άλλοι ενώνουν τα τρία άκρα της χώρας μας. Οι προγονείς μας, λοιπόν, οι αρχαίοι, βρήκαν ένα μοναδικό τρόπο, θα έλεγα, να χτίσουν τους ιερούς τους ναούς, τους βωμούς τους ή τα αρχαία τους θέατρα σε τέτοια σημεία που έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους. Εάν βάλετε ένα διαβήτη στην Ακρόπολη, η Ακίδα της δηλαδή είναι στην Ακρόπολη, και κάνετε ένα κύκλο αν βάλετε ένα διαβήτη στους Δελφούς, η Ακίδα είναι στους Δελφούς, και κάνετε ένα κύκλο που περνάει αυτό και πάνω από την Ακρόπολη, θα δείτε ότι στον ίδιο κύκλο υπάρχουν το Άργος και η Ολυμπία. Εάν κάνουμε αυτό το ίδιο, δηλαδή βάλουμε την ακίδα του Διαβήτη επάνω στην Γνωσό της Κρήτης και κάνουμε έναν κύκλο, ομόκεντρο, θα δούμε ότι αυτός ο κύκλος περνάει πάνω από τη Σπάρτη και από την Επίδαυρο. Και αν κάνουμε αυτό το ίδιο με κέντρο του κύκλου της Σπάρτη, η περιφέρεια του κύκλου που θα κάνουμε περνάει πάνω από τις Μυκήνες και από το Τροφόνιο Μαντίο. Αυτό το βράδυ, λοιπόν, για πρώτη φορά θα προσεγγίσουμε ένα θέμα που δεν έχει βγει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν νομίζω ότι υπήρχε λόγος να κρατηθεί μυστικό. Είναι ένα θέμα όμως που δεν το ξέρουν οι περισσότεροι. Δεν το ξέρω ούτε και εγώ. Ποιο? Ότι σχεδόν όλοι οι ιεροί αρχαίοι χώροι έχουν αυτές τις σχέσεις μεταξύ τους. Σχηματίζουν τρίγωνα. Πολλοί από αυτούς είναι ακριβώς στις ίδιες αποστάσεις. Και κάποιοι από αυτούς συνδέουν τα άκρα της Ελλάδας. Από εκεί πέρα βεβαίως αρχίζουν τα ερωτήματα. Πώς μπόρεσαν οι αρχαίοι σε μια εποχή που δεν υπήρχαν δορυφόροι, δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά τηλεσκόπια, δεν υπήρχαν αεροπλάνα, να επισημάνουν τους τόπους, τα σημεία, τα ακριβή σημεία που έχτιζαν τους ιερούς τους χώρους. Τους βοήθησε κανείς? Πώς μπόρεσαν? Τι θέλουν να μας πούν ίσως? Βλέπετε εδώ πέρα ένα χάρτη που λέει τριγωνισμός του ελληνικού κόσμου. Τέτοιους χάρτες θα δούμε πολλούς σήμερα. Σχηματίζουν τρίγωνα αρχαιολογικοί χώροι και ιεροί χώροι των αρχαίων προγόνων. Ισοσκελή τρίγωνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Δεν σχηματίζουν απλά τρίγωνα. Ισοσκελή τρίγωνα. Να, ένα τέτοιο τρίγωνο βλέπουμε εδώ πέρα που συνδέει την Αθήνα με τη Θάσο και την Κνωσό. Ένα άλλο τρίγωνο βλέπουμε ότι συνδέει την Αθήνα με τους Φιλίππους και την Γόρτης. Και πάρα πολλά άλλα τέτοια τρίγωνα. Άρα γίνεται τυχαία όλα αυτά? Όταν με τη βοήθεια του κ. Μαϊνάτου, που είναι κοντά μας αυτό το βράδυ, κάναμε αυτή την έρευνα και είδαμε ότι συνδέονται αυτοί όλοι οι ιεροί χώροι σε αυτή τη σχέση του τριγώνου, του ισοσκελούς ή των ομόκεντρων κύκλων, το πρώτο πράγμα που εμένα μου ήρθε σαν ερώτημα είναι πώς τα κατάφεραν. Πώς τα κατάφεραν? Για να τα κάνεις αυτά πρέπει να έχεις τα όργανα, τα εργαλεία για να πετύχεις να μετρήσεις αποστάσεις, να επισημάνεις σημεία που σχηματίζουν αυτά τα τρίγωνα. Μα είναι φανερό ότι αυτοί οι δικοί μας άνθρωποι τότε, οι αρχαίοι, δεν είχαν αυτές τις δυνατότητες. Θα ακούσετε Φερρυπίν σήμερα στην εκπομπή μας ένα επιστήμονα της NASA, ο οποίος λέει: από τον δορυφόρο είδαμε ότι οι ιεροί χώροι της Ελλάδας σχηματίζουν ένα σταυρό. Αλλά αυτό το είδαν από ένα δορυφόρο. Οι δικοί μας πρόγονοι πώς το κατάφεραν αυτό? Και άρα γιατί θέλουν να μας πούνε με αυτή την σχέση, την τριγωνική σχέση των ιερών χώρων της Ελλάδας? Πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Εκεί πέρα βεβαίως μπλέκεται και
μία φήμη ή αν θέλετε μία έτσι μεταφυσική εξήγηση ή μία ανεξήγητη εξήγηση ότι πιθανότατα να είχαν βρει χάρτες από άλλους πολιτισμούς, πιθανότατα να είχαν επαφή με εξωγήινους πολιτισμούς, πιθανόν να βοηθήθηκαν από άλλους πλανήτες. Είναι ζητήματα που θα δούμε σήμερα στην εκπομπή μας και έχουν πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για την ώρα ας δούμε το βίντεο προλόγο έτσι να μπούμε λιγάκι στο θέμα μας και αμέσως μετά ξεκινάμε αυτό το υπέροχο ταξίδι στην αρχαιότητα, στο σήμερα και στον τριγωνισμό της Ελλάδας. Πριν 30 χρόνια, ο παγκοσμίου φήμης ερευνητής ανεξήγητων φαινομένων Έριχ φον Ντένικεν δίνει μια διάλεξη στην Αθήνα για την ύπαρξη εξωγήινων πολιτισμών. Μόλις τελειώνει την ομιλία του, ένας ντροπαλός, φαλακρός κύριος με γκρίζους προτάφους τον πλησιάζει και του συστήνεται. Δόκτωρ Θεοφάνης Μανιάς, ταξίαρχος της πολεμικής αεροπορίας. Και πριν πει οτιδήποτε ο Ντένικεν, ο Θεοφάνης Μανιάς τον ευνηδιάζει με μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος ερώτηση. Γνωρίζετε, κύριε Ντένικεν, ότι τα περισσότερα ελληνικά ιερά της αρχαιότητας, ναοί, βομοί, θέατρα, βρίσκονται σε ακριβείς γεωμετρικές αποστάσεις και αναλογίες μεταξύ τους? Ο ταξίαρχος Μανιάς δεν ζει σήμερα, αλλά τη μεγάλη του ανακάλυψη τη γνωρίζει ο γιος του, ο γιατρός κύριος Μανιάς. Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που ήταν η σπουδαιότερη Αλεξάνδρεια που έκτισε από τόσες Αλεξάνδριες, και η Αλεξανδρέτα της Ισού, που ήταν η πρώτη Αλεξάνδρεια που έκτισε προς τιμήν της πρώτης μεγάλης μάχης της Ισού, απέχουν εξίσου από την Μπέλα, που ήταν η πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τρομερό έβριμα και μια τεράστιες αποστάσεις. Αποδεικνύει ότι είχαν μεγάλη πρόοδο στην μέτρηση με ακρίβεια μεγάλων αποστάσεων επί του γεωειδούς, δηλαδή επί πραγματικών. Και όταν με σύγχρονα μέσα συγκρίναμε αυτές τις μετρήσεις με δορυφορικές μετρήσεις και με αεροφωτογραφίες, έχουν τρομερή ακρίβεια. Πώς είχε φτάσει σε αυτή τη σημαντική ανακάλυψη ο ταξίαρχος της αεροπορίας Θεοφάνης Μανιάς? Οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας πραγματοποιούν καθημερινά πτήσεις ελέγχου και εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Μόλις επιστρέφουν στη βάση τους, υποβάλλουν μια αναφορά που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει και την κατανάλωση καυσίμων στα αεροπλάνα τους. Με την πάροδο των ετών, ένας ανθυποσμηναγός της πολεμικής αεροπορίας που κατέγραφε όλα αυτά τα στοιχεία σε ένα βιβλίο αναφοράς, διαπιστώνει, παρεξενεμένος, ότι οι πιλότοι κατέγραφαν ότι είχαν κατανάλωση της ίδιας ποσότητας καυσίμων μεταξύ αποστάσεων που είχαν τριγωνικό σχήμα. Προβάλλοντας στο χάρι τις πορείες τους, διαπίστωσε έκπληκτος ότι αυτή η τριγωνική σχέση και η ίδια κατανάλωση καυσίμων γινόταν πάντα όταν τα αεροπλάνα πετούσαν πάνω από συγκεκριμένους ιερούς χώρους των αρχαίων Ελλήνων. Φερέ, Δημητριάς, το θέατρο, εκεί έγινε η μέτρηση, και το Δημήνιο συνδέονται, έτσι. Επίσης, άλλο ένα τρίγωνο συνδέει την Ιωλκό, η μέτρηση είναι στην Παλαιά Πόλη. Υπάρχει το τρίγωνο που συνδέει τους Δελφούς με τη Λάριμνα, Δελφή ομφαλός της γης, Λάριμνα, Φάρος, Πελαζικά τείχη. Με κορυφή λοιπόν τις σφαιρές, Έδεσα, Κόρινθος, Ίστμια, Κρωμιών, Μέγαρα και Ελευσής. Και Ελευσής. Το κίτρινο αυτό εδώ πέρα είναι η Αθήνα και πάει μέχρι τον Άραξο. Με το δεδομένο ότι στην αρχαιότητα δεν υπήρχαν ούτε αεροπλάνα, ούτε δορυφόροι, ούτε ηλεκτρονικά τηλεσκόπια για να τα χρησιμοποιήσουν οι προγονείς μας για την κατασκευή των ιερών τους σε ίσες τριγωνικές αποστάσεις μεταξύ τους, δημιουργείται ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς κατάφεραν να χτίζουν τα ιερά τους σε συγκεκριμένες θέσεις που σχηματίζουν τρίγωνο? Και άραγε, τι μήνυμα μας στέλνουν με το γεγονός αυτό? Μήπως είχαν χάρτες από άλλους πολιτισμούς που τους υπεδείκνυαν τις θέσεις αυτές? Μήπως είχαν έρθει από αλλού ή είχαν σχέσεις με εξωγήινους πολιτισμούς? Αυτό το βράδυ, με τη βοήθεια επιστημόνων που έχουν κάνει μεγάλες έρευνες για το θέμα αυτό, θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε το γρίφο της τριγωνικής Ελλάδας που μας στέλνουν από το μακρινό παρελθόν οι προγονείς μας. Είναι λοιπόν ένας γρίφος που θα προσπαθήσουμε σήμερα το βράδυ να τον αποκωδικοποιήσουμε. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό. Είναι εντυπωσιακό γιατί θα δείτε, όπως μας εξηγεί και ο κ. Μαϊνάτος που είναι κοντά μας και έχει κάνει Όχι, την έρευνα.
Ο Μαρκάτο, ο καθηγητή μου. Τίποτε. Μαρινάκο, δεν είπα. Όχι, Μαρκάτο. Μαρκάτο, συγγνώμη. Ο κ. Μαρκάτο. Θα σα βρεθώ με τον αείμνηστο Μαρινάτο, αρχαιολόγο. Ο κ. Μαρκάτο, λοιπόν, που έχει κάνει αυτή την έρευνα στη συνέχεια τη έρευνα Μανιά, του ταξίαρχου, μα εξηγεί στου χάρτε αυτή τη σχέση. Αυτή τη σχέση τριγώνων, ισοσκελών μεταξύ των ιερών χώρων, των ίσων αποστάσεων και των ομόκεντρων κύκλων. Όμως, αυτό το βράδυ, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά, χρειάζομαι τη δική σας βοήθεια για να φωτίσουμε περισσότερο το θέμα αυτό. Γιατί θα απλωθούμε σε όλη την Ελλάδα σήμερα. Θα απλωθούμε πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Θα πάμε από την Κρήτη, από την Γνωστό, θα φτάσουμε μέχρι την Αλεξανδρούπολη επάνω, μέσα από τα τρίγωνα αυτά που σχηματίζονται. Όλοι λοιπόν εσείς που ζείτε σε κάποιους τέτοιους χώρους, θα θέλαμε να μας τηλεφωνήσετε στο 5707-900 και να μας μιλήσετε για τις πιθανές δικές εμπειρίες από τους χώρους αυτούς. Τι έχετε παρατηρήσει, τι έχετε να προσθέσετε σε αυτή την έρευνα. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να φωτίσουμε αυτό το μυστήριο. Γιατί για μένα πρόκειται για ένα μυστήριο που χρειάζεται να το φωτίσουμε λιγάκι σήμερα και να καταλάβουμε άραγε τι σημαίνουν όλα αυτά. Η παρέμβαση είναι πάρα πολύ καλή σήμερα το βράδυ για να μπορέσουμε να κάνουμε το ταξίδι μας. Αριστερά μας λοιπόν είναι ο κ. Κοσμάς Μαρκάτος. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρκάτο. Καλησπέρα σας. Κύριε Μαρκάτος είναι καθηγητής μαθηματικών. Ένας άνθρωπος ο οποίος χρόνια τώρα, πόσα χρόνια είναι, Μαρκάτο? Η έρευνα είναι πάνω από 30 χρόνια. 30. Έρευνα της δομής, μαθηματική μελέτη της δομής ελληνικής γλώσσας και της τεχνολογίας των Ελλήνων. Μάλιστα. Θα έλεγα ότι συνεχίζετε τον δρόμο του αείμνηστου Μανιά. Ναι, βεβαίως, με τον Θεοφάνη Μανιά. Θα ήθελα μετά από όλα να κάνω και κάποιες ευχαριστίες και αφιέρωση. Βεβαίως. Καλά, θα τις αφήσουμε προς το τέλος. Θα έλεγα ότι αυτός ξεκίνησε αυτή την ιστορία, να ψάχνει την τριγωνική Ελλάδα και κάποια στιγμή πεθαίνει. Εσείς συνεχίζετε το έργο του. Βέβαια, σε επιστημονικό επίπεδο, διότι ο Θεοφάνης Μανιάς δεν είχε τότε τα μέσα και έκανε τις μετρήσεις επί χάρτου, με κανόνα και διαβήτη. Επομένως, όταν λέμε παραδείγματος χάρη μια περιφέρεια περνάει από το Άργος, από πού περνάει? Δηλαδή από το νεό του Απόλλωνος, από το νεό της Αθηνάς, από πού περνάει, καταλάβατε? Θα πούμε όλα αυτά. Όμως έχουμε πειραματική επαλήθευση, τουλάχιστον της αρχής που έθεσε ο Θεοφάνης Μανιάς και εν συνεχεία όμως με τις αυστηρές μετρήσεις που μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή την ανεξάρτητη ανάδειξη υπάρξεως τριγωνισμού υπό τα τεθέντα βέβαια μαστηρία. Δίπλα τον κύριο Μαρινάτο, ο κύριο Θανάση Ζερμπίλη. Καλησπέρα, κύριε Ζερμπίλη. Καλησπέρα. Ο κύριο Ζερμπίλη είναι πρόεδρο του Πυθαγορείου Ολυμπιακού Ιδρύματο. Τι κάνει το δικό σα ίδρυμα, κύριε Ζερμπίλη? Ασχολείται με θέματα πολιτισμού σε σχέση με την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά τη ανθρωπότητα. Μάλιστα. Δίπλα τον κύριο Ζερμπίλη, ο κύριο Παναγιώτη Παπά. Καλησπέρα, κύριε Παπά. Καλησπέρα. Καθηγητή φυσική. Έχετε έρθει πολλέ φορέ στην εκδοχή. Υπήρξα και εγώ συνεργάτη, στενό συνεργάτη, Θεοφάνη Μανιά. Τον βοήθησα πάρα πολλέ φορέ στου υπολογισμού του και από εκείνον έμαθα για την ύπαρξη αυτού του σχεδίου και το θέμα δεν είναι το πώς, το θέμα είναι το γιατί, κύριε Χαρδαβέλα. Δεν μπορεί έτσι χάνει γούστου ή χάνει καπρίτσιου να φτιάχνουν όλα αυτά τα οποία φτιάχνουν. Και τώρα υπάρχουν πολλές σύγχρονες απόψεις γιατί κάναν αυτό. Και το συμπέρασμα είναι ότι η γνώση η οποία κατήχουν τότε ήταν πολύ ψηλότερη από τη γνώση την οποία κατέχουμε εμείς τώρα ή μάλλον την αποκεκριμένη γνώση την οποία κληρονομήσαμε εμείς τώρα. Μάλιστα. Το γιατί, είναι τόποι, τόποι ενεργειακοί, είναι τόποι τηλεπικοινωνιών, είναι τόποι οι οποίοι διευκόλυναν την επικοινωνία με το θείο. Και υπήρχαν φυσικοί λόγοι, ακριβώς φυσικοί λόγοι ενός δικτύου, το οποίο περιβάλλει όλη τη γη, σε προνομιακά σημεία του ευνοούνται οι διαβιβάσεις, ακόμα και οι σύγχρονες τηλεπικοινωνίες, όπως ήταν η Νέα Μάκρη. Είναι εκτός θέμα, συγγνώμη κύριε Χαρδαβέλα, αυτά είναι εκτός θέμα. Σε παρακαλώ πολύ. Αφήστε τα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Δεν έχει καμία σημασία. Έχει σημασία ότι εμείς θα προσεγγίσουμε το θέμα αυτό και θα δούμε, θα ακουστούν κάποιες απόψεις. Και άμα υπάρχουν διαφωνίες, θα τις κουβεντιάσουμε. Από την άλλη πλευρά είναι ο κύριος Βασίλης Βασιλάκος. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Βασιλάκος είναι πολιτικός μηχανικός, ιστορικός ερευνητής. Η κυρία Μαρίνα Καραβά Καλάνικ, καλησπέρα σας, που είναι καθηγήτρια φιλολογίας και ερευνήτρια της ελληνικής γλώσσης. Και δίπλα της είναι ο κύριος Λευτέρης Αραγάς, που είναι ηλεκτρονικός στο Δημόκρητο. Καλησπέρα σας.